Επόμενο μας θέμα σε διαφορετικό κλίμα. Στον κόμβο Πορταριά συγκεντρώθηκαν σήμερα αγρότες από την Πορταριά και την ευρύτερη περιοχή. Οι αγρότες ζητούν άμεση καταβολή των αποζημιώσεών τους για τα βερίκοκα και καλύτερη τιμή αγοράς της ελιάς. Στους δρόμους βγήκαν από το πρωί οι αγρότες της Πορταριάς, των Σημάντρων, του Αγίου Παντελεήμονα και του Διονυσίου, διεκδικώντας τιμή αγοράς της ελιάς στο 1,20 ευρώ με 30 λεπτά, καθώς και την άμεση καταβολή της αποζημίωσης για τα βερίκοκα. Οι αγρότες σχολιάζουν ότι βρίσκονται σε απόγνωση και ότι θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους μέχρι να δικαιωθούν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι ελιές που δεν βγάζουν τις τιμές. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι τα βερίκοκα, τα οποία μας υποσχέθηκαν ότι θα μας αποζημιώσουν, αλλά δεν αποζημιώσαν τίποτα. Μόνο λόγια. Με τις τιμές τι ζητάτε όσον αφορά την ελιά? Η ελιά τουλάχιστον να πάει στο κόστος παραγωγής που το έχει βγάλει από πάνω η Διεύθυνση Γεωργίας, 1,15. Εμείς ζητάμε 1,20, 1,30. Αυτές είναι οι τιμές. Διότι διαφορετικά είναι και ασύμφορη παραγωγή, έτσι. Ναι, ναι. Εννοείται ότι είναι ασύμφορη παραγωγή. Εδώ περίπου πόσα τρακτέρ τώρα έχουν συγκεντρωθεί? Γύρω στα 30 τρακτέρια. Και θα παραμείνετε για τις μέρες? Ώσπου να βγάλουμε κάποιο νόημα σε αυτή την υπόθεση που... Είναι και παραγωγή από άλλες περιοχές πέρα από την Πορταριά εδώ? Είναι από τα Σήματρα, είναι από τον Άγιο Παντελεήμονα, είναι από διάφορα χωριά εδώ πέρα στη Χαλκιδική. Κατά μήκος της Εθνικής Οδού Μουδανιών Θεσσαλονίκης, το πρωί ήταν παρατεταγμένα περισσότερα από 30 τρακτέρ και ο αγώνας συνεχίζεται. Έχουμε σηκωθεί, όπως βλέπετε, όλο το χωριό για δύο λόγους βασικούς. Ένας λόγος είναι οι ελιές που μας ζητάνε να πάρουν τις ελιές εξευτελιστικές τιμές με 80 λεπτά που ακούστηκε, που αυτό σημαίνει ότι οι ελιές θα πάνε 40 λεπτά θα καθαρίσει ο παραγωγός. Το κόστος του παραγωγού είναι 60 λεπτά με 70, άρα είμαστε μέσα. Δηλαδή θα πεινάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και το δεύτερο πράγμα, πάλι πιο βασικό για την Πορταριά, γιατί το βασικό, η βασική παραγωγή της Πορταριάς είναι τα βερίκοκα, είναι ότι μας υποσχεθήκανε ότι θα μας αποζημιώσουν, ότι βγάλανε ένα ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ εδώ πέρα για την Πορταριά και ούτε δεν έχουμε δει ούτε δραχμή. Εμείς περιμένουμε, κάνουμε μια κίνηση να δούνε ορισμένοι να μας κοιτάξουν και από εκεί και πέρα σίγουρα έρχονται και τα άλλα τα χωριά σύσσωμα μαζί μας για να δούμε πώς θα κινηθεί όλη αυτή η ενέργεια που έχουμε κάνει. Ο εκπρόσωπος των αγροτών, Αθανάσιος Σταμπουλής, κάλεσε όλους τους αγρότες της Χαλκιδικής να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Σήμερα, όπως βλέπετε εδώ και εσείς, την τύχη της αγροτιάς την πήρε η νεολαία. Συγχαρητήρια για τους νέους που κατάλαβαν επιτέλους ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα. Και επειδή τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους ότι τυραννιούνται, και αυτοί οι ίδιοι βέβαια και οι νέοι τυραννιούνται, πήραν την τύχη στα χέρια τους. Εμείς είμαστε εδώ, συμπαρίσταται η Ομοσπονδία στην νεολαία και καλώ όλα τα χωριά τους νέους να έρθουν εδώ να συμπαρασταθούν τους συναδέλφους της Πορταριάς, του Διονυσίου, του Ζωγράφου, των Σημάντρων, του Αγίου Μάμα, της Ολύνθου, όλοι. Όλα τα παιδιά να έρθουν εδώ να συμπαρασταθούν τους ίδιους τους εαυτούς. Παραμένουμε στο θέμα. Δεύτερο μπλόκο έστησαν οι ελαιοπαραγωγοί και στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας. Όπως τόνισαν, οι τιμές που ανακοίνωσαν ορισμένοι έμποροι βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και το κόστος παραγωγής δεν καλύπτεται. Στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας συγκεντρώθηκαν ελαιοπαραγωγοί της ευρύτερης περιοχής, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος. Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, το υψηλό κόστος παραγωγής απαιτεί αύξηση της τιμής αγοράς του προϊόντος από τους εμπόρους. Είχαμε μια σύσκεψη με το συντονιστικό όργανο. Είπαμε ότι κατά τόπου συγκεντρώνονται τα τρακτέρια σε όλη τη Χαλκιδική, όπου υπάρχει δύναμη από πλευράς ελαιοπαραγωγών, ώστε να διαμαρτυρηθούμε. Ζητάμε και εμείς από την πλευρά μας να μας δοθεί το κόστος παραγωγής στην ελιά Χαλκιδικής που φτάνει το 1,20 το κιλό. Δυστυχώς πάλι στους δρόμους, πάλι στα μπλόκα, έχουμε μπει σε μια δύσκολη περίοδο.
τουλάχιστον το κόστος παραγωγής για την ελιά Χαλκιδικής, αυτό διεκδικούμε μια καινούργια, μια τιμή που να μας εξασφαλίζει έστω το κόστος παραγωγής για την ελιά. Και από εκεί και πέρα πρέπει να, κάποια στιγμή να δουν και οι έμποροι ότι ξεφτελίζοντας το προϊόν στις τιμές που μας ζητούν να τα παραδώσουμε, το μόνο που θα κάνουν είναι να ξεφτελιστεί εντελώς το προϊόν και να χαλάσει και η ποιότητά του πλέον. Αν νομίζουν ότι η ποιότητα της ελιάς που φέρνουν είναι ίδια με την ποιότητα της ελιάς Χαλκιδικής, πιστεύω ότι καταστρέφουν μόνοι τους το προϊόν. Οι αγρότες διαμαρτύρονται έντονα και για τη μη καταβολή των περσινών οφειλών από τους εμπόρους. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι ο οποίος είναι απλήρωτος. Κάποιοι πήραν επιταγές μεταχρονολογημένες για το Μάρτι, που σημαίνει ότι πήραν επιταγές, δεν είναι σίγουρο αν θα πληρωθούν οι επιταγές. Πώς θα γίνει το κόστος παραγωγής, πώς θα βγούμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά, πώς θα πληρώσουμε τους εργάτες. Δεν ξέρω. Ας αναλογιστούν και η κυβέρνηση εν ώψη των. Έπρεπε ούτως ή άλλως η κυβέρνηση να διασφαλίσει το κόστος παραγωγής της ελιάς για μένα. Οι τιμές, από ό,τι πληροφορούμαστε μέχρι στιγμής, παραμένουν οι ίδιες από τους εμπόρους και οι τιμές για αυτούς που εξήγηλαν. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν εξήγηλαν τιμές καθόλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το φορτίο γίνεται δύο φορές πιο βαρύ στις πλάτες των ελαιοπαραγωγών. Πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι οι έμποροι φέτος μας εμπέζουν, παίζουν πολιτικές, πρέπει να πυκνώσουν τις τάξεις αυτού του αγώνα. Είναι αγώνας επιβίωσης, αγώνας επιβίωσης επαναλαμβάνω, και πρέπει όλοι να έρθουμε κοντά στα μπλόκα.